Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Συνάνης και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το lesvosnews.gr για την έγκυρη και όπως πάντοτε έγκαιρη ενημέρωση σας. Πρώτο θέμα σήμερα κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας η ελπίδα, η κακοκαιρία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνει προς τα κάτω, θα διαρκέσει πάρα πολλές ημέρες, θα είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες. Στις θάλασσες τα αποφόρ θα ξεπεράσουν ακόμα και τα 9 αποφόρ. Θα έχουμε, όπως όλοι καταλαβαίνετε, και πλοία δεμένα στα λιμάνια απαγορευτικά. Όπως επίσης θα έχουμε πολλές χιονοπτώσεις. Κυρίως τα ορεινά θα ξεκινήσουν, αλλά χιόνια θα δουν και στην Αττική. Θα δούμε όμως αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει με την ελπίδα, με την κακοκαιρία. Θα πάμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Πανάγου Κουφέλο, ο οποίος είναι στην περιφέρεια Βορειοαγγείου. Εκεί έγινε μία σύσκεψη για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των συμπολιτών μας, κυρίως για το Βορειοανατολικό Αιγαίο και βέβαιως για όλη την Ελλάδα. Θα ακούσουμε τις συμβουλές του, όμως πριν πάμε εκεί, έχω κοντά μου την Νίκη Χαϊτζά, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες για τα φαινόμενα της ελπίδας. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Τι λένε τα τελευταία νέα, οι μετεωρολόγοι μας, τι λένε για την ελπίδα μας, η οποία ξεκίνησε, έχει ήδη από βορρά κατεβαίνει προς τα κάτω, αλλά κρύο τσουχτερό, βροχές, δεν θα το έλεγα ελπίδα, βέβαια ελπίδα την έχουν ονομάσει. Ναι. Θα χτυπήσει σε όλη την Ελλάδα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μέχρι τώρα. Αυτό το χειμώνα, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε πολύ σοβαρές χιονοπτώσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στα ορεινά, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Λίμνο, στον Άγιο Ευστράτιο. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα συνδούμε σε λίγο με τον κύριο Κουφέλο. Λένε ότι θα διαρκέσει πολλές ημέρες και πρέπει να προσέξει ο κόσμος ιδιαίτερα, γιατί θα έχουμε παγετώνες, θα χιονίσει ακόμα και στην Αττική, πόσο μάλλον εδώ στα βορειοανατολικά μέρη του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έτσι, σωστά, στα νησιά μας, όπως πολύ σωστά είπες. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάμε να ακούσουμε τον Σάκη Αρναούτογλου, τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και τι θα επιφέρει στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην Ελλάδα μας, ξέρουμε γενικώς, για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η κακοκαιρία, μάλλον. Έτσι, η ελπίδα. Πάμε να το δούμε. Το Σάββατο το χωρίζω σε δύο τμήματα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μετεοεξέλιξη αυτή τη ημέρα. Το πρωί, κυρίως από την Νότια Θεσσαλία μέχρι και την Αττική, την Εύβοια, Σποράδες και Πελοπόννησο, θα έχουμε φαινόμενα βροχές κατά τόπους, κυρίως στα παραθαλάσσια, χιονοπτώσεις και σε χαμηλά υψόμετρα, όχι ιδιαίτερα χαμηλά, υπολογίστε κοντά στα 200 με 400 μέτρα, αλλά και αυτές οι χιονοπτώσεις θα τις δούμε, θα εξασθενήσουν σταδιακά, έτσι σχετικά γρήγορα. Στο Αιγαίο θα έχουμε βροχές, μπόρες, λίγο περισσότερες θα είναι αυτές στην νοτιοανατολική νησιωτική γωνιά της χώρας μας, αλλά και σε περιοχές τώρα της Κρήτης. Τη δεύτερη κάρτα για το Σάββατο που μας δείχνει την εξέλιξη του καιρού για μετά το μεσημέρι, θα παρατηρήσετε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλα τα ηπειρωτικά και στην Αττική. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στο Αιγαίο και θα αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνουν τη μορφή χιονιού εδώ στα βόρεια ανατολικά. Κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν το βράδυ σε περιοχές της Μακεδονίας και κυρίως στα βορειότερα τμήματα του διαμερίσματος, ενώ οι άνεμοι πλέον θα είναι παγεροί, βοριάδες σχεδόν παντού στα 7 με 8 ποφόρ, ρίχνοντας περισσότερο τη θερμοκρασία. Την Κυριακή, όπως σας έδειξα και χθες, ο χιονιάς έχει μάλλον έτσι μια διάθεση να επισκεφθεί, όπως σας το είπα και τις προηγούμενες κιόλας μέρες, κυρίως στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Έτσι, και τα τελευταία στοιχεία θέλουν εδώ από τα νησιά του Θρακικού, κυρίως από την Λίμνο, σποράδες πολύ οριακά, η μαγνησία κυρίως στο Πήλιο, περιοχές της Εύβοιας βλέπετε μέσα, πάρα πολύ οριακά η Ανατολική, Βορειοανατολική, Αττική και γενικά οι Κυκλάδες μέχρι και την Κρήτη θα έχουν χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Εδώ στις Κυκλάδες και στην Κρήτη υπολογίστε πάνω από τα 200 με 300 μέτρα χοντρικά. Δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις και σε περιοχές της Ρόδου στην ουσία και των Βορείων Δωδεκανήσων. Τώρα τα νησιά εδώ που βλέπετε πολύ πολύ ανατολικά στο Αιγαίο ίσως επηρεαστούν κυρίως περιοχές όπως η Χίος, η οποία είναι πιο κοντά στο εσωτερικό του Αιγαίου, και περιοχές δυτικές της Λέσβου, όπως και τα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα βλέπετε του Αιγαίου Πελάγους. Η πιθανότητα για χιονοπτώσεις θα εντοπίζεται και είναι μεγαλύτερη στα δυτικότερα τμήματα αυτών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ξεροβόρη, ίσως κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις να έχουμε στην Θράκη από το απόγευμα και ο βοριάς, είπαμε, θα είναι πολύ ισχυρός και παγερός. Και πάμε για τη Δευτέρα. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο suspense η Δευτέρα, η ερχόμενη και η Τρίτη για μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής και της Νότιας χώρας.
Υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο θέλει υποτροπή του καιρού, δηλαδή νέα επιδείνωση του καιρού, περισσότερες μάλιστα χιονοπτώσεις στο Αιγαίο, στις περισσότερες περιοχές. Και αν δεν αλλάξει κάτι το επόμενο 24ωρο, κατά πάσα πιθανότητα από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετέπειτα, οι πυκνές χιονοπτώσεις του Αιγαίου πελάγου, στο περισσότερο κομμάτι του, δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και ανατολικά υπηρετικά τμήματα, δηλαδή περιοχές της Θεσσαλίας, της Τερεάς, της Αττικής, αλλά και της ανατολικής βορειοανατολικής Πελοποννήσου και μεγάλο κομμάτι φυσικά των Κυκλάδων και των ορεινών ημιορεινών περιοχών της Κρήτης, ίσως μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο, ίσως πασπαλίσει ελαφρώς στα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Και αυτό είναι το πρώτο σενάριο με πολύ δυνατούς και πάλι παγερούς βοριάδες. Το δεύτερο σενάριο, για το οποίο θα μιλήσουμε και τα σενάρια αυτά και αύριο, να δούμε ποιο θα επικρατήσει, είναι να παραμείνουν οι χιονοπτώσεις μόνο μέσα στο Αιγαίο, κάποιες τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά και χιόνια στις ορεινές περιοχές της Κρήτης και στην υπόλοιπη χώρα και πάλι ένα ξεροβόρι με πιθανότητα για ένα πασπάλισμα κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα δύο σενάρια, ποιο θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο και πάμε να δούμε και την ψυχρή εισβολή καλύτερα. Το Σάββατο θα έχει φτάσει μέχρι το μεσημέρι κυρίως και μετέπειτα μέχρι και το νότο και την Κυριακή βλέπετε μπλε αποχρώσεις κυρίως στις πιο ανατολικές και βόρειες περιοχές. Τη Δευτέρα θα παραμείνει έτσι βαθύ μπλε το χρώμα, το οποίο υποδηλώνει πολύ κρύο, τσουχτερό κρύο, και για να δούμε και τις θερμοκρασίες οι οποίες δεν θα αλλάξουν Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα παραμείνουν κοντά στο 0 στις περισσότερες ορεινές περιοχές, κοντά στους 4 με 7 το πολύ βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, σε πολλές περιοχές, ίσως και παιδινές της Βόρειας Ελλάδας, μπορεί να έχουμε και ολικό παγετό να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία πάνω από το 0 καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Και μια γρήγορη ματιά και στην εξέλιξη της πανευρωπαϊκά. Βλέπετε αυτή την κατεβασιά παγερού αέρα, έχει στόχο την χώρα μας και θα παραμείνει αυτή η κατεβασιά κρύου αέρα και τις ημέρες της επόμενης εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα, για να πω μέχρι τα τέλη της, με κάποια σταδιακή υποχώρηση, κυρίως προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Να πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε και με τον κύριο Πανάγο Κουφέλο, τον Αντιπεριφέρειο Βορείου Αιγαίου και βεβαίως υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, γιατί νωρίτερα, όπως σας είπα, έγινε μία σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την κακοκαιρία που ήδη επελάβει σε ολόκληρη τη χώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είμαστε μια χαρά, περιμένουμε από τα χείλη τα να ακούσουμε τι γίνεται με την ελπίδα. Έτσι τουλάχιστον λέγεται η καινούργια καταιγίδα που μας έρχεται, η οποία από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα είναι πολύ πιο βαριά από όλες τις μέχρι τώρα καταιγίδες που είχαμε. Πραγματικά έχουμε ήδη μάλλον ξεκινήσει να μπαίνουμε στο φαινόμενο που θα μας προσβάλλει τις επόμενες ώρες, δηλαδή προς το Σάββατο, το λεγόμενο φαινόμενο και κοφαινόμενο ελπίδα. Αυτό που έχουν δώσει μέχρι στιγμής τα μετεωρολογικά στοιχεία είναι ότι θα έχουμε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα είναι το Σάββατο, που θα έχουμε αρκετές χιονοπτώσεις, ιδίως στα ορεινά αλλά και στα ημιορεινά. Θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Θα υπάρξει μια ύφεση την Κυριακή και μετά θα προχωρήσουμε τη Δευτέρα, που θα είναι το δεύτερο κύμα, όπου θα υπάρχουν θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως από 9-10 μπουφόρ, ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα υπάρχει η πτώση της θερμοκρασίας, θα παραμείνει στα χαμηλή, μέχρι θεωρώ και την Τρίτη, η οποία θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Είχατε πριν από λίγη ώρα μία σύσκεψη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ναι. Όντως ήταν μόλις τέλειωσε η σύσκεψη αυτή, ήταν με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, καθότι υπάρχουν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας συνεχόμενα δελτία τύπου και μας στέλνανε δελτία καιρού, στα οποία μας είχαν εφιστεί στην προσοχή να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι μόνο εμείς, αλλά όλο το Αιγαίο, με αποτέλεσμα να συγκαλέσουμε μόνο και μόνο για να κάνουμε επικαιροποίηση των σχεδίων των οποίων έχουμε ήδη περάσει από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που γίνεται κάθε φορά, το τακτικό δηλαδή, Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, να εφαρμόσουμε δηλαδή τα δύο σχέδια που έχουμε, τον Βορέα και τον Δάρδανο. Ο Βορέας αφορά καθαρά τα χιόνια. Μιλήσαμε, ήταν εκεί πέρα η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ο στρατός, οι δύο δήμοι, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και ο Δήμος Μυτιλίνης, με την πολιτική προστασία του, εθελοντικές οργανώσεις, το νοσοκομείο, καθώς επίσης είχε κληθεί και η ΔΔΕ.
για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, να ενεργοποιήσουμε τα άτομα τα οποία είναι οι σύνδεσμοι και πρέπει να έχουμε επικοινωνία και να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα μηχανήματά μας για να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Για πείτε μας, τι συμβουλές δίνετε στον κόσμο? Οι συμβουλές είναι περίπου γνωστές σε όλους, αλλά θα το επισημάνουμε ακόμα μία φορά. Όταν είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, θα παρακαλέσουμε να μην κινούνται ασκόπως ή να βγαίνουν εκτός του σπιτιού τους χωρίς να έχουν κάποιο λόγο. Θα πρέπει όσοι είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές να εξασφαλίσουν να υπάρχει θέρμανση, καθώς επίσης και τρόφιμα, 2-3 ημερών, για να μπορούν να, σε περίπτωση αποκλεισμού να έχουν τη δυνατότητα και της θέρμανσης αλλά και της σύντησης. Όσοι κινούνται σε αγροτικό επαρχιακό δίκτυο, να είναι προμηθευμένοι με, όταν είναι μέσα στο αυτοκίνητο, με αλυσίδες, έτσι ώστε να μπορούν να αποφύγουν σε περίπτωση ολίσθησης λόγω παγετού ή λόγω χιονιού. Οτιδήποτε χρειάζεται θα πρέπει να ενημερώνονται, αν είναι αναγκαία δηλαδή μετακινήσεις, να ενημερώνονται είτε από το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, που είναι το 2251-200-300, είτε με από την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, είτε από την πυροσβεστική. Επίσης, όταν είναι για να κυκλοφορήσουν πεζοί μέσα στην... γιατί είναι αναγκαίο αυτό το πράγμα, εντός της χιονοθύελας ή εντός της χιονόπτωσης, θα πρέπει να είναι καλά ντυμένοι και να, όσο το δυνατόν να το αποφεύγουν και να παραμένουν εντός κάποιου κτίσματος ή κάποιας άλλης εγκατάστασης. Θα παρακαλούσαμε όμως, επειδή μας έχουν δώσει στο μοντέλο ότι θα υπάρχει παγετός, γενικότερα να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Για τους κτηνοτρόφους μας έχουμε πει ότι καλό θα είναι, σε περίπτωση που έχει ρίξει πάρα πολύ χιόνι, να επικοινωνήσουν με τον τοπικό πρόεδρο της κοινότητας, να ενημερωθούν αν έχει ανοίξει ο δρόμος, αν μη τι άλλο με την αστυνομία και την πυροσβεστική, και αν είναι τόσο η ανάγκη που πρέπει να πάνε εκεί να μεταβούν, να επικοινωνήσουν και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, ώστε να μπορέσουμε να τους ανοίξουμε το δρόμο. Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ, πείτε μας σε ποιες περιοχές πρώτα θα χτυπήσει η ελπίδα του Βορείου Αιγαίου. Κοιτάξτε, από ό,τι περιμένουμε είναι από τα βόρεια-βορειοανατολικά. Εμείς περιμένουμε εκεί, στη Λίμνο σίγουρα, και από εκεί πέρα ερχόμαστε στο δικό μας το νησί, τη Λέσβο. Θα έχουμε βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά, και Σάμο, ακόμα και στην Ικαρία. Έχει ειδοποιηθεί και το Νότιο Αιγαίο, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα, θα γίνει μια έκτακτη σύσκεψη υπό την Προεδρία του Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καθώς επίσης θα είναι ο κύριος Κέρτσος, θα είναι ο κύριος Τραντόπουλος, ο κύριος Πέτσας, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, καθώς επίσης και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, μαζί με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, το απόγευμα στις 6 ώρα, για να δούμε τα νέα προγνωστικά, ώστε να μας πούνε κάτι νεότερο, ίσως έχει αλλάξει κάποιο μοντέλο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας για την περιοχή μας? Έχετε κάποια εικόνα? Μέχρι στιγμής μας έχουν πει ότι Τρίτη με Τετάρτη θα υπάρξει ύφεση και όχι να ανεβεί η θερμοκρασία, αλλά τουλάχιστον θα έχουν σταματήσει όλα αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πολύ ωραία. Κύριε Κουφέλα, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και ελπίζουμε να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία παρά το γεγονός ότι Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δελτίο. Ό,τι θέλει προκύψει μέχρι το δελτίο, προκειμένου να είμαστε και εμείς από την πλευρά μας κοντά στους πολίτες του Νοτιού Αιγαίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο κύριος Γιώργος Φλόρος, πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, στο Δήμο Μητυλίνης βεβαίως, για τον βιολογικό στη νότια περιοχή της Μητυλίνης. Λοιπόν, όσον αφορά το βιολογικό της νότιας πόλης, εκεί μπορώ να πω ότι χωρίς να έχει καμία ευθύνη η υπηρεσία εδώ, υπήρχε μια αρκετά μακρόχρονη ταλαιπωρία. Μέχρι που να συγκροτηθεί η Επιτροπή, να συνεδριάσει και να βγάλει κάποιο πόρισμα. Ο διαγωνισμός που είχαμε κάνει με ημερομηνία ανοίξης στις 15 του Δεκέμβρη του 2021, ήμασταν έτοιμοι, είχαν φέρει τις προσφορές τους, οι διάφοροι, και όφελε να συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή και να μας βγάλει το πόρισμα. Μιλάμε ότι σήμερα πιάσαμε 13 μήνες. Πέσαμε στην αρχή ότι υπήρχε μια αποχή των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην Επιτροπή για 2,5 μήνες. Από εκεί πέρα δεν συνεδριάζει η Επιτροπή. Έχω πει πολλές φορές
και τους έχω καταγγείλει και αρκετές φορές. Και με έγγραφα, και δια του τύπου, και δια της τηλεοράσεως, σε όλα τα μέσα και στον Δήμαρχο. Και ευτυχώς που άλλαξε ο πρόεδρος της Επιτροπής το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο και μπόρεσαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες πλέον, τις χρονοβόρες ταλαιπωρημένες, να μας δώσει κάποια λύση ο νέος πρόεδρος να συνεδριάσουν εδώ και πει μια εβδομάδα να μας έχουν βγάλει το πόρισμα. Τώρα όμως εμείς οφείλουμε την άλλη εβδομάδα τη Δευτέρα να μπει το πόρισμα της Επιτροπής στο ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο, από εκεί να τελειώσουμε σε πρώτη φάση εμείς, να πάει στην ΑΕΠ και να δούμε τι μέλη γενέστε. Αν γίνουν στάσεις, δεν γίνουν, όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπεται μέσα από την νομοθεσία και μέσα από τους νόμους. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος για την πορεία που ακολουθήθηκε το συγκεκριμένο έργο. Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση. Και το τονίζω και πάλι, εκτός ευθύνη της υπηρεσίας εδώ, της ΔΕΙΑΛ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το όφελος, πρώτα-πρώτα μιλάμε ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό, ένα έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, είναι ένα έργο το οποίο θα σταματήσουν να πληρώνουν οι κάτοικοι όλη αυτή τη περιοχή που είναι βυτεία σε καθημερινή βάση. Αν όμως τα δω πιο σφαιρικά, δεν είναι μόνο αυτά τα ωφέλη που λέμε τώρα. Είναι ότι θα γίνει ένα σωστό δίκτυο, θα ξεβρωμίσουν οι παραλίες, θα ξεβρωμίσουν τα ποτάμια, θα γίνουν τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης, θα γίνει ένα έργο ολοκληρωμένο. Αυτό το έργο για ενταχθεί αρχικά στο Φιλόδημο, τώρα πάμε να ενταχθεί στο Ντρίτσι. Είναι ένα έργο 14 εκατομμυρίων. Ξεκινήσαμε τη δημοπράτηση με 5. Και από εδώ, από το σταθμό σας όμως, οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον βουλευτή του νομού, τον Αθανασίου, γιατί αν δεν ήταν αυτός, εγώ δεν ξέρω αν θα υπήρχε εδώ μέσα. Είναι ο μοναδικός που συμπαραστάθηκε στην υπηρεσία. Όχι σε μένα προσωπικά, στην υπηρεσία. Και ό,τι προβλήματα είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ο άνθρωπος δίνει το καλύτερο αυτό. Με ένα τηλέφωνο θέλουμε αυτό, θέλουμε το άλλο. Να έρθει από εδώ. Έχει αρκετές φορές, πάρα πολλές φορές στην υπηρεσία, ο βουλευτής ο κ. Αθανασίου, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμπαράσταση και μια πολύ μεγάλη συνεργασία μαζί του. Μπορώ να πω ότι μας έλυσε αρκετά προβλήματα. Αρκετά προβλήματα. Να πω και πάλι τον ευχαριστώ και δημοσίως. Να το ξαναπώ και αυτό. Τώρα τελευταία υπήρχε μια ενημέρωση από τον ίδιο ότι υπήρχαν κάτι υδρόμετρα που τρέχουν σε ένα πρόγραμμα μέσα και προσπάθησε να μας εντάξει και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ενήμερος για όλα τα έργα που θέλουμε να προωθήσουμε, για αυτά που είναι ενταγμένα και πιστεύω τώρα ότι και τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια που λείπουν μέσα από εκεί, όσον αφορά το βιολογικό νότιο, θα το εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί απάνω θα φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτή η στόχη που έχει βάλει η υπηρεσία εδώ και με προτεργάτη τον Διευθυντή Τεχνικών Οργάνων τον Παρασκευά τον Φιτανή, γιατί με το να φτάσουμε σε ένα στάδιο και να πούμε ότι θα κάνουμε κάποιο έργο, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει από μελέτες, χρονοβόρες διαδικασίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω τον συνεργάτη τον Παρασκευά τον Φιτανή. Δεν τον υμνολογώ, που χωρίς αυτόν η υπηρεσία δεν θα υπήρχε. Το έργο της Νότιας Πόλης αφορά και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που είναι στη διαγωνιστική διαδικασία και τα δίκτυα. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή. Έχει συνταχθεί το πρώτο πρακτικό το οποίο θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, διότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα στάδια του διαγωνισμού. Τώρα, όσον αφορά τα δίκτυα, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου αυτά να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο των δικτύων είναι προϋπολογισμού 10 εκατομμύρια ευρώ και συνεπώς η υπηρεσία ετοιμάζεται για δημοπράτηση όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης ή σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο. Ό,τι είναι για να γίνει θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Στους επόμενους 3 μήνες να ενταχθεί και να δημοπρατηθεί, όχι για να ξεκινήσει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, κυρίες και κύριοι, που έφτιαξαν εκεί στοιχείο όσοι αντιδρούν και καλά κάνουν στην κατασκευή μιας νέας δομής στο νησί τους και βεβαίως μιας δομής εδώ που προγραμματίζει τη Λέρο. Πάμε να δούμε ένα εντυπωσιακό βίντεο που έφτιαξαν για τις αντιδράσεις τους αυτές.
με γυναίκες, όχι με παιδιά. Γι' αυτό το λέω. Καταστρέφουν το Αιγαίο. Καταστρέφουν τον Εύρο. Δεν θα τους αφήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα της πανδημίας, αφού ο κύριος οικονόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει για εκτόνωση της πανδημίας, σταδιακά βεβαίως. Για την πανδημία, δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται σε σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Πρώτον, παρατηρείται μια σταδιακή εκτόνωση, καθώς συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς την εξέλιξη αυτή, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασυμπτωματικοί φορείς, οι οποίοι βεβαίως και μεταδίδουν τον ιό. Και δεύτερον, εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο σε απλές κλίνες εξαιτίας της Όμικρον, όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξαιτίας της Δέλτα, που ενώ στην κοινότητα παραμένει σε ένα χαμηλό ποσοστό, περίπου στο 10%, προκαλεί τις μισές και μάλιστα τις πιο βαριές νοσήσεις, ιδίως στους ανεμβολίαστους στους συμπολίτες μας. Αξιολογώντας το σύνολο των δεδομένων, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εισηγήθηκε χθες και η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των μέτρων που αποφασίστηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους για μία ακόμη εβδομάδα. Δείτε τώρα ένα συγκλονιστικό βίντεο, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη φιλόζωος, θεωρείται, γιατί έχει δύο σκυλιά, το ένα προσπαθεί να το βάλει στο καπό του αυτοκίνητου και δεν μπαίνει αυτό, στο πορπακάζ μάλλον, δεν μπαίνει και το χτυπάει αλίπητα. Κάποιος κατέγραψε αυτές τις σκληρές εικόνες που βλέπετε. Ήταν μικρό το βίντεο και αυτό το έχουμε σε αναδιπλασιασμό να παίζει συνέχεια δηλαδή. Βεβαίως οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Για το παράπτωμά του αυτό θα τιμωρηθεί ασφαλώς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση από το lesbosnews.gr ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που και αυτή την εβδομάδα ήσασταν εδώ μαζί μας για την έγκυρη και όπως πάντοτε έγκαιρη ενημέρωση σας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που μας έρχονται. Καλά είναι να παίξουμε με το χιόνι μας, αλλά με προσοχή. Το χιόνι σκοτώνει τα μικρόβια, χαίρονται τα παιδιά με χιονοπόλεμο κλπ. Χαίρονται μικροί και μεγάλοι, θα έλεγα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.